Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νεφέλη Κοροβέση, είμαι δικηγόρος. Συνεργάζομαι με τον ΟΒΗ και στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τη διαδικασία διαγραφής εμπορικού σήματος στην ελληνική ένωμη τάξη, είτε λόγω έκπτωσης του δικαιούχου από το δικαίωμα στο σήμα, είτε λόγω ακυρότητας. Η αίτηση διαγραφής ενός ήδη εγγεγραμμένου σήματος σύμφωνα με τον νόμο 4679 του 2020, ο οποίος εξυγχρονίζει την ελληνική νομοθεσία, κατατίθεται πλέον στην αρμόδια υπηρεσία σημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Στην εν λόγω αίτηση, είτε πρόκειται για αίτηση διαγραφής λόγω έκπτωσης, είτε πρόκειται για αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας, πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η διαγραφή. Λοιπόν, πάμε να εξετάσουμε αρχικώς τους λόγους διαγραφής του σήματος λόγω έκπτωσης. Είναι τρεις οι λόγοι για τους οποίους δύναται να αιτηθεί κάποιος στη διαγραφή ενός ήδη καταχωρημένου σήματος λόγω έκπτωσης του δικαιούχου του. Πρώτος λόγος είναι η μη ουσιαστική χρήση ή η διακοπή της χρήσης αυτού. Ο έχων δηλαδή ένομο συμφέρον δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή ενός σήματος ήδη καταχωρημένου λόγω έκπτωσης, αν ο τελευταίος, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών από την καταχώρηση του εν λόγω σήματος, δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του για τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί το εν λόγω σήμα, ή αν έχει διακόψει τη χρήση του σήματος αυτού για 5 συνεχόμενα έτη. Η καταχώρηση δηλαδή ενός εμπορικού σήματος μπορεί να ακυρωθεί εάν το σήμα δεν χρησιμοποιείται από το δικαιούχο του για περίοδο 5 συνεχόμενων ετών μετά την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο. Η υποχρέωση δηλαδή της ουσιαστικής χρήσης των ήδη καταχωρημένων εμπορικών σημάτων αποτελούν βασική αρχή του προανταφερθέντος 4679 του 20 νόμου, ώστε να περιοριστεί η νομική προστασία των σημάτων που είναι πλέον αχρησιμοποιητά και να γίνει κατά κάποιο τρόπο μια σχετική εκαθάριση στο Μητρώο, ώστε αυτό να αποτελείται κυρίως από εμπορικά σήματα που εκπληρώνουν τις οικονομικές τους λειτουργίες στην αγορά. Επισημαίνεται δε ότι στην περίπτωση που συντρέχει αυτός ο πρώτος λόγος διαγραφής, δηλαδή σε περίπτωση που επικαλεστεί κάποιος το λόγο έκπτωσης λόγω μη χρήσης του υποδιαγραφής σήματος, γίνεται αναστροφή του βάρους απόδειξης κατά την αποδεικτική διαδικασία και ο δικαιούχος του ήδη καταχωρημένου υποδιαγραφής σήματος καλείται να αποδείξει τη χρήση του σήματός του για το επίμαχο χρονικό διάστημα. Αποκαλύπτοντας παραδείγματος χάρη κάποια στοιχεία πωλήσεων, τυχόν έξοδα διαφήμισης και ούτω καθεξής. Επιπλέον, ο δικαιούχος του υποδιαγραφής σήματος οφείλει να δηλώσει ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία κυκλοφορεί στην αγορά και στα οποία πάνω έχει επιθέσει το σήμα του. Σε περίπτωση που ο καθού η αίτηση διαγραφής αποδείξει ότι η μη χρήση του σήματός του οφειλόταν σε εύλογη αιτία ή όταν ο δικαιούχος αποδείξει ότι προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματός του για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί με τη λήξη της πενταετίας μη χρήσης και της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης έκπτωσης, τότε ο σχετικός λόγος έκπτωσης του ετούντος απορρίπτεται από την Επιτροπή. Άλλος λόγος έκπτωσης από το δικαίωμα στο σήμα είναι η κοινοχρησία. Δηλαδή, ο έχων ένωμο συμφέρον μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή ενός σήματος λόγω έκπτωσης του δικαιούχου του από το δικαίωμα στο καταχωρημένο σήμα. Αν λόγω της συμπεριφοράς ή της αδράνειας του δικαιούχου το σήμα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθις εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για την οποία το σήμα του έχει καταχωριστεί. Τρίτος λόγος έκπτωσης, όπως βλέπετε και στα slides, είναι η παραπλάνηση του συναλλακτικού κοινού. Υφίσταται δηλαδή λόγος έκπτωσης από το δικαίωμα στο σήμα, εάν η χρήση του εν λόγω εμπορικού σήματος ενδέχεται να παραπλανήσει το καταναλωτικό κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα, τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τόσο αν αυτός ο κίνδυνος εξαπάτησης υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της καταχώρησης του σήματος, καθώς και αν ο κίνδυνος αυτός προέκυψε μεταγενέστερα λόγω αλλαγής των πραγματικών περιστατικών. Για να συντρέχει ο παρόν λόγος έκπτωσης της παραπλάνησης, πρέπει αυτή η παραπλάνηση να προκαλείται στο καταναλωτικό κοινό λόγω της ανακρίβειας του επίμαχου σήματος. Ποιος καταθέτει την αίτηση διαγραφής, δηλαδή ποιος νομιμοποιείται ενεργητικός.
Καταρχάς, αυτός που έχει ένομο συμφέρον. Δεν απαιτείται ένομο συμφέρον όταν η αίτηση στηρίζεται σε λόγους απόλυτων απαραδέκτων. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν μια ένδειξη στερείται της διακριτικής ικανότητας, είναι περιγραφική, κοινόχρηστη ή στην περίπτωση που συντρέχει ο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού από τη χρήση του σήματος. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα μιας τέτοιας αίτησης. Η αίτηση για την κήρυξη της έκπτωσης μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήμα στο Μητρώο, οπότε πρόκειται για ολική έκπτωση. Και στην ουσία το σήμα διαγράφεται ως έχει εν συνόλο, για όλα δηλαδή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωριστεί. Ωστόσο, όταν οι λόγοι έκπτωσης αφορούν μέρος μόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τότε κηρύσσεται έκπτωτος ο δικαιούχος μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκε η εν λόγω έκπτωση και διατηρεί κανονικά τα δικαιώματά του ως προς τα άλλα. Στην περίπτωση που πρόκειται για την περίπτωση αυτή της μερικής εκπτώσεως, σε περίπτωση που συντρέχει ζήτημα παραπλανητικού σήματος, η μερική διαγραφή νοείται όταν ο κίνδυνος της παραπλάνησης του κοινού υφίσταται μόνο για ένα μέρος των καταχωρημένων αγαθών ή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων δίνεται να απορρίψει την αίτηση διαγραφής λόγω έκπτωσης και να εκδώσει απόφαση υπέρ του δικαιούχου του σήματος. Η απόφαση της ΔΕΣ προσβάλλεται είτε από τον αιτούντα την έκπτωση, είτε από τον καθού η αίτηση, εφόσον ιτήθηκαν βέβαια ολικά ή εν μέρη. Προσβάλλεται η απόφαση η συγκεκριμένη με την ανακοπή του άρθρου 583 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία κατατίθεται πλέον ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και όχι των διοικητικών και στρέφεται κατά του διαδίκου που νίκησε ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Επισημαίνεται ότι στη δίκη που θα ξεκινήσει ο ΟΒΗ δεν δίνεται να είναι διάδικος ούτε να παρέμβει. Για τη σχετική ανακοπή, καθήλυν αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Την τοπική αρμοδιότητα έχει το Δικαστήριο της Αθήνας, δηλαδή αρμόδια είναι το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με τον νέο νόμο, διότι στην Αθήνα τηρείται το Μητρώο. Για να επέλθει λοιπόν η έκπτωση. Η έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα επέρχεται όταν η σχετική απόφαση καθίσταται τελεσίδικη. Αποτέλεσμα της έκπτωσης είναι ότι το σήμα του καθού πάβει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο νόμο για αυτό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έκπτωσης επέρχονται αναδρομικά από τη στιγμή που κατατίθεται η σχετική αίτηση διαγραφής λόγω έκπτωσης. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ετών τη διαγραφή δίνεται να ζητήσει και προγενέστερο χρόνο, εφόσον βέβαια μπορέσει να αποδείξει ότι ο λόγος της έκπτωσης που επικαλέστηκε συνέτρεχε σε προγενέστερο χρόνο από τη στιγμή της κατάθεσης της εν λόγω αίτησής του. Πάμε τώρα να εξετάσουμε την περίπτωση που υπάρχει αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας σήματος. Μπορεί να ακυρωθεί δηλαδή πάλι ένα καταχωρημένο ήδη σήμα στο Μητρώο, αν η καταχώρησή του έγινε κατά παράβαση απόλυτου ή σχετικού λόγου απαραδέκτου καταχώρησης. Εάν λοιπόν παρά την ύπαρξη των λοιπόν προστατευτικών πλεγμάτων που αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες, ένα εμπορικό σήμα έχει καταχωριστεί στο Μητρώο, το σήμα αυτό δύναται να διαγραφεί κατόπιν καταθέσεως αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότητας, σε περίπτωση που κριθεί ότι το σήμα αυτό προσκρούει είτε σε απόλυτο είτε σε σχετικό λόγο απαραδέκτου. Οι λόγοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στα άρθρα 4 και 5 του νέου νόμου περί σημάτων και αναπτύχθηκαν ενδελεχώς από τους προηγούμενους ομιλητές. Με την ενεργητική νομιμοποίηση, δηλαδή για το ποιος μπορεί να καταθέσει και αυτή την αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας αυτή τη φορά, ισχύει ότι απαιτείται ένομο συμφέρον στην περίπτωση που η ακυρότητα βασίζεται σε κάποιον σχετικό λόγο απαραδέκτου, ενώ δεν απαιτείται ένομο συμφέρον όταν στηρίζεται σε απόλυτους λόγους απαραδέκτου. Όταν
κάποιος δέχεται μια αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας, είναι δηλαδή ο καθού στην εν λόγω διαδικασία, έχει δυνατότητας άμυνας. Με το νέο νόμο περισημάτων έχει τη δυνατότητα πλέον να αιτηθεί την απόδειξη χρήσης. Δηλαδή, ο νέος νόμος περισημάτων δίνει τη δυνατότητα στο καθού η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας να αιτηθεί ενώπιον της ΔΕΣ δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου την απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης του προγενέστερου σήματος που επικαλείται ο ετών τη διαγραφή και αποτελεί βάση για την επίδικη αίτηση διαγραφής του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ετών τη διαγραφή φέρει το βάρος απόδειξης να θεμελιώσει ότι έχει κάνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος το οποίο επικαλείται. Ο ετών τη διαγραφή, δηλαδή, οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της πενταετούς περίοδου πριν την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας, έχει γίνει ήδη ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματός του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα του έχει καταχωρηθεί ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού, εφόσον βέβαια κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης διαγραφής έχει παρέλθει πενταετή από την καταχώρηση του προγενέστερου αυτού σήματος, που αποτελεί βάση δηλαδή για την επίδικη αίτηση διαγραφής. Εάν μάλιστα ο ετών τη διαγραφή δεν μπορέσει να αποδείξει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ή αν τα αποδεικτικά που προσκόμισε κριθούν ανεπαρκή από την αρμόδια διοικητική επιτροπή σημάτων, τότε η αίτηση διαγραφής του απορρίπτεται και δεν εξετάζεται στην ουσία. Δηλαδή η επιτροπή δεν εξετάζει κατ' ουσίαν τους επικαλούμενους λόγους διαγραφής λόγω ακυρότητας. Όπως αναφέραμε και στην περίπτωση της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης, έτσι και εδώ μια αίτηση διαγραφής μπορεί να γίνει δεκτή, δεκτή εν μέρη ή να απορριφθεί. Και αν ο λόγος της ακυρότητας συντρέχει για μέρος και ζητηθεί για μέρος μόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί, τότε το σήμα θα διαγραφεί για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ωστόσο, μερική διαγραφή του σήματος σε περιπτώσεις μερικής ακυρότητας αποκλείεται εδώ, εάν το σήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο ελεύθερα από τρίτους στις συναλλαγές, ακόμα και μετά τη μερική του διαγραφή από κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες. Η απόφαση της ΔΕΣ προσβάλλεται από τον ιτηθέντα διάδικο, ομοίως όπως αναφέραμε και για την έκπτωση, δηλαδή ενώπιον των πολιτικών πλέον και όχι των διοικητικών δικαστηρίων, με την ανατοκοπή του άρθρου 583 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το δημόσιο δεν παρίσταται και δεν παρεμβαίνει στη δίκη που θα γεννηθεί. Λοιπόν, το σήμα διαγράφεται κατόπιν της ακύρωσης αυτού με τελεσίδικη απόφαση και θεωρείται ότι ουδέποτε παρήγαγε τα ένωμα αποτελέσματά του. Η ακυρότητα δηλαδή επέρχεται αναδρομικά από το χρόνο κατάθεσης ή καταχώρησης του εν λόγω σήματος και το ακυρωθέν σήμα θεωρείται σαν να μην κατατέθηκε ποτέ. Πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία στην ελληνική ένωμη τάξη και για τις δύο περιπτώσεις της αίτησης διαγραφής, είτε λόγω έκπτωσης είτε λόγω ακυρότητας. Η κατάθεση της αίτησης διαγραφής γίνεται πάντοτε από δικηγόρο ενώπιον της υπηρεσίας σημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και στρέφεται κατά του δικαιούχου του σήματος. Η αίτηση διαγραφής εξετάζεται εν συνεχεία από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Η υπηρεσία σημάτων χορηγεί αμέσως τον ετούντα ρυθμό πρωτοκόλλου, καθώς και την οριστή σταδιοδοτικά κάσιμο κατά την οποία επρόκειτο να συνεδριάσει η ΔΕΣ, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, που θα εξετάσει την εν λόγω αίτηση. Ο ετών τη διαγραφή οφείλει να επιδώσει στο δικαιούχο του υποδιαγραφήσήματος ή σε αντίκλητο αυτού, επί ποινία παραδέκτου της αίτησής του, επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης αυτής με δικαστικό επιμελητή, συνοδευόμενο με πράξη ορισμού συζήτησης και με κλήση του διαδίκου σε αυτή. 30 τουλάχιστον ημέρες πλήρης πριν από τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μετά την κατάθεση της αιτήσεως διαγραφής και πρόσθετους λόγους, οι οποίοι ωστόσο πρέπει να κατατεθούν και αυτοί 20 τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την οριστή σε δικάσιμο.
Και σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών τη διαγραφή υποχρεούται να κοινοποιήσει τους πρόσθετους αυτούς λόγους με δικαστικό επιμελητή στο δικαιούχο του σήματος ή σε αντίκλητο αυτού. Ένα επικυρωμένο αντίγραφο των λόγων, 15 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΔΕΣ. Όλες αυτές οι προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν επί ποινή απαραδέκτου. Αναφορικά με τα τέλη και την παράσταση στην εν λόγω διαδικασία, απαιτείται τέλος κατάθεσης της αιτήσεως διαγραφής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ύψος 70 ευρώ, ενώ απαιτείται παράβολο συζήτησης της αιτήσεως ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ύψος 40 ευρώ. Απαιτείται βεβαίως και το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής. Η παράσταση των δικηγόρων ενώπιον της Επιτροπής γίνεται πλέον και με δήλωση που κατατίθεται στον αρμόδιο γραμματέα τον αργότερο μία ημέρα πριν τη συζήτηση της υπόθεσης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι οι κύριες αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος, ο οποίος εξυγχρόνισε την ελληνική νομοθεσία και προσέφερε μεγαλύτερη προστασία στους δικαιούχους των σημάτων, για τη συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία μίλησα, είναι η εισαγωγή της ένστασης απόδειξης χρήσης σε όλες πλέον τις διαδικασίες και η οποία είναι βασική αρχή του νόμου αυτού και η μεταφορά της αρμοδιότητας, όπως προανέφερα, από τα διοικητικά στα πολιτικά πλέον δικαστήρια όσον αφορά την προσβαλόμενη απόφαση της ΔΕΣ από τον ιτηθέντα διάδικο. Σας ευχαριστώ πολύ.